Αχ, Μάρα Ζαχαρέα. Είναι τόσα πολλά που δεν ξέρουμε για σένα. Και δεν έχω πάρει κι εγώ χαρτιά και φοβάμαι μήπως κοπώ στα προφορικά. Λοιπόν, πού γεννήθηκες? Αθήνα. Έχεις γονείς, καθηγητές πανεπιστημίου. Ναι. Και θέλω να μου πεις, μοναχοπέδι είσαι? Ναι. Πώς είναι να είσαι μοναχοπέδι και να έχεις μαμά καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο, ο μπαμπάς σου... Οικονομικών. Καθηγητής οικονομικών ο μπαμπάς. Πώς είναι να μεγαλώνεις με δύο τέτοιους γονείς, θέλω να μου πεις? Η έμφαση μέσα στο σπίτι ήταν η μελέτη. Ωραία. Ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας είναι να μελετάμε και να έχουμε συντροφιά μας τα βιβλία. Αυτό πρέπει να σου πω, διαπίστωσα στην πορεία της ζωής μου, ότι ήταν μια πολύ σωστή στάση ζωής. Γιατί όταν έχεις μάθει να διαβάζεις, εγώ πιστεύω δηλαδή πως η αγάπη για το διάβασμα καλλιεργείται και γι' αυτό πιστεύω ότι οι μητέρες πρέπει από μικρά τα παιδιά σιγά σιγά να τα καθοδηγούν και δεν μιλάω για το διάβασμα του σχολείου, γιατί είναι άλλο η εκπαίδευση, άλλο η παιδεία. Μιλάω εγώ τώρα για το θέμα της παιδείας, δηλαδή η καλλιέργεια, αυτό που λέμε καλλιέργεια, είναι κάτι στο οποίο ένα παιδί εκπαιδεύεται και έτσι αποκτά στην πορεία της ζωής του μία αισθητική για τα πράγματα. Εγώ λοιπόν αυτό που έμαθα είναι πως όταν έχεις μάθει να διαβάζεις, όταν έχεις μάθει να αγαπάς το βιβλίο, δεν είσαι ποτέ στη ζωή μόνος. Δεν έσκασες, δεν βαρέθηκες κάποια στιγμή από τα πολλά βιβλία? Δηλαδή κοιμόσουν τα περισσότερα παιδάκια μας. Βαρέθηκα, ξέρεις πότε, γύρω στα 20. Και την κοκκινοσκουφίτσα όταν είμαστε μικρά, ναι. Και την ωραία κοιμωμένη. Έτσι όλες όσες μεγάλωσαν, οι σταχτοπούτες θέλουν να παντρευτούν ένα πλούσιο πρίγκιπα και ψάχνανε για το γοβάκι. Εσύ αντίθετα μεγάλωσες με μία μαμά δίπλα στο προσκέφαλό σου να σου διαβάζει τι? Ελίτη συνήθως, αλλά όλα τα διαβάζαμε, ξέρεις. Είχαμε πάρει την λογοτεχνία και την τελειώναμε ανασχολές. Δηλαδή, για παράδειγμα, με πρώτη Δευτέρα γυμνασίου διαβάζουμε ρωσική λογοτεχνία. Τρίτη, Τετάρτη γυμνασίου διαβάζουμε γαλλική λογοτεχνία. Και πάει λέγοντας. Από το Λύκειο ξεκινάμε φιλοσοφία και προχωράμε. Είχαμε δηλαδή μία μέθοδο, αλλά μου άρεσε. Και να σου πω και κάτι, εγώ νόμιζα ότι λίγο πολύ έτσι γινότανε και στα άλλα σπίτια. Α, νόμιζα ότι δεν είχα κάποια διαφορετική εικόνα. Με το Στογεύσκι, δεν και λοιπά. Ναι, δεν μου φαινόταν δηλαδή κάτι περίεργο. Δεν αισθανόμουν ότι εγώ έκανα κάτι διαφορετικό. Εμείς τον Κοντορεβιθούλη ακούγαμε, Μάρα μου. Και αν παίξουμε ποτέ Trivial, θα σε πάρω οπωσδήποτε στην ομάδα μου. Να με πάρεις, γιατί το ξέρω αυτό το παιχνίδι και είμαι καλή. Είμαι σίγουρη με τόσα βιβλία που έχει διαβάσει και τόσα πτυχία που έχει πάρει. Αρκεί να μην μας τύχουν αθλητικά εκεί δεν, και φυσική δεν το έχω. Άκου να δεις, θα το στήσουμε, ναι. Θα βάλουμε τον Θόδωρο και τον Νίκο, θα στήσουμε ένα τυχαίο παιχνίδι Trivial. Ναι. Και θα βρούμε και κάποιον να ξέρει από λίγα αθλητικά γιατί θα μας κερδίσουν εκεί και νομίζω θα σαρώσουμε. Okay. Εγώ δεν απαντάω σε τίποτα από αυτά, να ξέρεις. Εντάξει, αυτές όμως είναι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και να μην τις έχεις δεν σημαίνει κάτι. Έλα τώρα, δεν σημαίνει κάτι. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μεγαλώνεις λοιπόν και τι σπουδάζεις? Σπουδάζω εδώ στο Οικονομικές Επιστήμες, στη Νομική. Τότε το οικονομικό ήταν ενταγμένο μέσα στη νομική σχολή. Είχα επηρεαστεί από τους γονείς μου που ήταν και οι δύο οικονομολόγοι. Δεν ήμουν το παιδί που, να σου πω από μικρή, ξέρω ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αυτό. Υπάρχουν μερικά παιδιά που το λένε αυτό το πράγμα ή που έχουν κάποια κλίση σε κάτι. Με μένα δεν συνέβη αυτό. Ήμουν δρομολογημένη ότι οπωσδήποτε πρέπει να περάσω στο πανεπιστήμιο. Δεν ετίθεται το θέμα να πω ότι δεν περνάω στο πανεπιστήμιο, ναι. Όπως καταλαβαίνεις. Αλλά δεν είχα κάτι ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι θέλω να περάσω σε αυτή τη σχολή και θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Οπότε πέρασα στο οικονομικό της νομικής. Δεν μου άρεσαν τα οικονομικά. Δηλαδή όταν ξεκίνησε η σχολή κατάλαβα ότι δεν είναι κάτι το οποίο αυτό θα το αγαπήσω και θα θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Και πάνω σε κουβέντες και τα λοιπά έτσι ήρθε η συζήτηση στη δημοσιογραφία, ένιωσα ότι αυτό μπορεί να με ενδιαφέρει. Επειδή όπως είπες και νωρίτερα ο πατέρας μου ήταν ενταγμένος στο χώρο της αριστεράς και πολύ γνωστός στέλεχος, ήταν πολύ φίλος με τον τότε διευθυντή της Αυγής, της εφημερίδας.
Και πήγα λοιπόν στην Αυγή. Στην Αυγή δούλεψες δηλαδή. Πήγα λοιπόν στην Αυγή. Από εκεί ξεκίνησα. Από εκεί ξεκίνησα, χωρίς να πληρώνομαι βέβαια, ξέρεις τύπου πας και... Μαθητευόμενη. Μαθητευόμενη. Μέχρι να τελειώσω το πανεπιστήμιο, είδα ότι πράγματι θα μου άρεσε, ήταν μια δουλειά που θα μου άρεσε να ασχοληθώ. Οπότε όταν πήρα το πτυχίο μου εδώ, έκανα αίτηση και για μεταπτυχιακό πάνω στη δημοσιογραφία. Μιλούσα και αγγλικά και γαλλικά, οπότε έκανα αιτήσεις και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Με πήρανε και στα δύο, αλλά κατέληξα να πάω Αγγλία. Και πήρα το μεταπτυχιακό μου από το City University, πάνω σε θέματα δημοσιογραφίας και επικοινωνίας. Επέστρεψε εδώ και άρχισα τη δουλειά. Και κάπως έτσι, αυτό γλυκό ευαίσθητο κοριτσάκι που διάβαζε Ελίτη έπεσε μέσα στο λάκκο των Λεόντων. Γιατί αυτό είναι η δημοσιογραφία και τηλεόραση. Ναι. Αρπακτικά είναι στο χώρο μας. Δύσκολος χώρος, κάπως έτσι. Έχεις κάνει ποτέ τρέλες στη ζωή σου? Ήσουν απλά. Όχι, δεν. Ναι, όχι. Ούτε δε στην εφηβεία. Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι ιδιαίτερο και να σου πω έκανα αυτή την τρέλα. Όχι. Επειδή ήσουν όμως πολύ νόστιμο κοριτσάκι, μπλε ματάκι, στομαδάκι, γλυκό κλπ. Με τα αγόρια πρέπει να τα πήγαινες καλά. Καλά τα πήγαινα, δόξα σε Θεός. Δεν έχω πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω διαβάσει μια συνέντευξή σου ότι δεν σε απασχόλησε ποτέ αυτό το θέμα. Ήταν όχι, πήγαινα καλά, ναι, ναι. Αλλά ήσυχο κοριτσάκι. Ναι. Ούτε τρέλες, ούτε εξόδους, ούτε ξενύχια. Νορμάλ πράγμα. Όταν σε κυνηγάει η μαμά και ο μπαμπάς, όχι, τίποτα. Όχι, νορμάλ. Νορμάλ. Μπαίνεις, η Αυγή σε έχει χτυπήσει ποτέ τώρα? Τι εννοείς? Παιδί μου, η Αυγή είναι μια εφημερίδα που ανοίξει συγκεκριμένο χώρο. Ναι. Τώρα μου ήρθε γιατί εσύ πέρασες από την Αυγή, ο μπαμπάς σου στέλεχος της αριστεράς, μετά όμως, ναι, όταν έγινες και κυρία Ρουσοπούλου, εκτός από κάτι. Μάρα Ζαχαρέα. Δεν το ξέρω να σου πω την έφαγες αλήθεια. Όλο τον πόλεμο που έφαγε ο άντρας ως υπουργός, τον έφαγες, ναι, και εσύ, άσχετα αν δεν έχεις καμία σχέση με όλα αυτά. Ναι. Σε έχουνε καθόλου? Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Δεν πρόλαβες να τα διαβάσεις όλα, ήταν και πολλά. Θεωρητικά μπορεί, αλλά δεν το ξέρω.